Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εδώ λέμε, μου λέει ένας φίλος ακροατής, αμάνε παιδί μου, με αυτή την ακρίβεια, ό,τι και αν πεις, πας στην ακρίβεια. Και λέω, μα όπου και να πας, όπου και να βρεθείς, ο κόσμος για αυτό το πράγμα συζητάει. Μα το βρίσκω πολύ λογικό, από την ώρα που δεν φτάνουν τα λεφτά στον κόσμο για να ζήσει, για να πάρει τα στοιχειώδη πράγματα. Απ' την άλλη όμως, να σας πω κάτι κύριε Δελή, βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία εξαγγέλει κάποια μέτρα, κάνει κάποιες κινήσεις. Εχθές ο κ. Μητσοτάκης είπε για το Fuel Pass 2 ότι θα δοθούν κάποια χρήματα, στα νησιά ειδικά περισσότερα. Θα δοθεί και αυτό, θα δοθεί ίσως και ένα επίσης βοήθημα 200-300 ευρώ το καλοκαίρι σε μια κατηγορία ανθρώπων. Άρα μήπως είμαστε λίγο άδικοι όταν κατηγορούμε την κυβέρνηση? Γιατί θα σου πει κύριε φίλε, εντάξει, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν μπορεί να μου τη χρεώσει σε μένα. Κοιτάξτε, να σας πω, καταρχήν δεν ξέρω αν πρέπει να πει ο κόσμος ευχαριστώ στην κυβέρνηση για το ότι του δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει 10 λίτρα βενζίνη το μήνα, διότι περί αυτού πρόκειται. Είναι 27 ευρώ το μήνα και είναι πραγματικά κοροϊδία αυτό το πράγμα που γίνεται και δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για αυτές τις παροχές, αν μπορεί κανείς να τις πει παροχές. Τα 80 ευρώ δηλαδή στην υπηρετική Ελλάδα και τα 100 ευρώ, τα 33 ευρώ που είναι για τα... Θα σας πει όμως κάποιος, αυτά μπορούσε, αυτά έδωσε. Ωραία. Την ξέρουμε την απάντηση των κυβερνήσεων διαχρονικά. Ποτέ για τις ανάγκες του λαού δεν είχαν χρήματα. Ποτέ. Το ζήτημα της ακρίβειας, ξέρετε, είναι όσο σύνθετο και αν επιχειρείτε να εμφανιστεί, άλλο τόσο απλό είναι. Καταρχήν αφορά τα τεράστια κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της ενέργειας που κερδίζουν και μέσα από τις ανατιμήσεις της διεθνής αλλά και μέσα από τους μηχανισμούς που στήσανε εδώ στη χώρα μας, μηχανισμοί που στήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για παράδειγμα το χρηματιστήριο ενέργειας, και βγάζουν τεράστια τρελά υπερ από αυτά, από αυτούς τους μηχανισμούς όπως το χρηματιστήριο ενέργειας, από τους φόρους, τους λεγόμενους πράσινους φόρους επί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΑΠΕ, με λίγα λόγια και βεβαίως τον πιο εμβληματικό από τους φόρους, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που φτάνει κάψιμα, ξέρετε, νομίζω ότι ξεπερνάει γύρω στο 1,20 περίπου. Δηλαδή το μισό και περισσότερο των χρημάτων που δίνουμε για να βάλουμε βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητό μας, είναι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα λοιπόν το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι θα πρέπει αυτοί οι φόροι να καταργηθούν. Αυτό λέει το ΚΚΕ, αυτή την πρόταση κάναμε στην Βουλή. Λέει όμως, να μειωθούν καταρχήν οι τιμές της ενέργειας και αν αυτό, όσο είναι εφικτό αυτό να γίνει εξαιτίας της διεθνούς διάστασης του ζητήματος, ναι, θα το αναγνωρίσουμε. Αλλά όμως πρέπει να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Και το δεύτερο μέτρο. Σας απαντάει όμως η κυβέρνηση, κύριε Δελή, γιατί ρώει τη συζήτηση. Απαντάει η κυβέρνηση λοιπόν σε αυτό που λέτε, ότι εγώ δεν μπορώ να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, διότι πρώτον θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός, δεύτερον δεν θα έχω λεφτά να στηρίξω τα νοσοκομεία και τρίτον δεν ξέρω αν τελικά αυτή η μείωση φτάσει στην κατανάλωση. Να σας πω κάτι. Καταρχήν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν αφορά όλους. Εξαιρούνται οι Έλληνες εφοπλιστές για παράδειγμα, οι οποίοι τα καύσιμά τους για τα καράβια τους, όσα καράβια τέλος πάντων έχουν με ελληνική σημαία, έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, αφορολόγητο καύσιμο. Εξαιρούνται τα μεγάλα ξενοδοχεία. Αλλά οι εφοπλιστές ανέκαθεν είχαν αφορολόγητο καύσιμο. Ναι, αλλά εντάξει, αυτό όμως δεν μπορούμε να το δεχόμαστε ως φυσικό φαινόμενο. Εξαιρούνται οι μεγαλοκλινικάρχες. Εξαιρούνται οι μεγαλοξενοδόχοι. Αυτοί λοιπόν γιατί εξαιρούνται του ειδικού φόρου κατανάλωσης και θα πρέπει να τον πληρώνει ο μεροκαματιάρης, ο αυτοαπασχολούμενος, όπως που έχει ένα μαγαζάκι? Σε αυτά τα ερωτήματα δεν λέω να απαντήσετε εσείς, δεν απαντάνε οι κυβερνήσεις. Όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες τα διατήρησαν. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι για να ανακουφιστεί τώρα ο λαός, πρέπει από τη μια να καταργηθούν αυτοί οι απαράδεκτοι οι φόροι που υπάρχουν, και από την άλλη να αυξηθούν οι μισθοί. Αυτή είναι η συνδυασμένη αντιμετώπιση. Εντάξει, οι μισθοί όμως αυξήθηκαν. Όλα τα άλλα είναι
Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Θα σας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και το ξέρει ο κόσμος και γι' αυτό συζητάει κάθε μέρα για την ακρίβεια. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί να ζήσει. Μάλιστα. Κύριε Δελή, θα σας πει τώρα κάποιος. Αν κάνω εγώ το συνήγορο του, του διαβόλου ναι, τώρα. Ακούω, ναι. Θα σας πει λοιπόν η κυβέρνηση. Εγώ αύξησα τον κατώτατο μισθό 50 ευρώ. Δεύτερον, ότι εγώ με τα μέτρα που έχω πάρει έχω μειώσει τις εισφορές, άρα έμεσα μένουν χρήματα στους πολίτες. Έχω μειώσει την εισφορά αλληλεγγύης στο ιδιωτικό τομέα. Να, μέτρα που παίρνω. Τι να σας πω τώρα. Να σας πω ότι ο μισθός που αυξήθηκε, που είναι γύρω στα 705, ακαθάριστα μάλιστα, γιατί καθαρά είναι, παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι κατώτερος από τον κατώτερο μισθό που υπήρξε το 2009, πριν από 13 χρόνια. Είναι κατώτερος ακόμα και τώρα. Δεν μπορεί λοιπόν να επέρεται καμία κυβέρνηση για αυτές, για αυτούς τους μισθούς, την ώρα που επί 10 χρόνια αυτοί οι μισθοί κατρακύλησαν στα τάρταρα, την ώρα που το 1 τρίτο των εργαζομένων σήμερα αμείβεται με μισθούς που κινούνται γύρω στα 400 με 500 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Και ζητούν από αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να πληρώνουν ρήτρες αναπροσαρμογής 100 και 200 ευρώ το μήνα, ή τη βενζίνη τους πάνω από, και το πετρέλαιο τους πάνω από 2 ευρώ. Τώρα είναι εξοργιστικό. Λέει η κυβέρνηση ότι θα την παγώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής για ένα διάστημα. Με συγχωρείτε, πρέπει να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, εμείς ως ΚΚΕ έχουμε πολύ καθαρές θέσεις. Δεν είμαστε σαν το ΣΥΡΙΖΑ που λέει να μειωθούν και να μην εφαρμοστεί η ρήτρα αναπροσαρμογής όσο το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Είναι μεθοδεύσεις, είναι μέτρα αντιλαϊκά, αντεργατικά, πλήττουν ευθέως το λαϊκό εισόδημα και το βλέπουμε τώρα. Συνεπώς δεν μπορούμε να πάμε πίσω από το ελάχιστο που είναι η κατάργηση αυτών των μέτρων και όλων αυτών τέλος πάντων των μηχανισμών που στήθηκαν για να ακριβένει η ενέργεια. Μάλιστα. Τώρα, με έχοντας κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας, την τουρκική προκλητικότητα, ναι. Και βεβαίως το γεγονός ότι έρχεται ένα καλοκαίρι που κανείς δεν ξέρει πώς θα πάει, διότι σωστά. Η κλιματική έχει αλλάξει τα πάντα. Όλοι μιλούν, έχουν ανοίξει συζήτηση περί πρόωρων εκλογών. Μάλιστα έχουν δοθούν και κάποιες ημερομηνίες. 18 ναι. Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου κτλ. Θέλω λιγάκι να μου πείτε, ποια είναι η άποψη του κόμματός σας. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές? Βοηθούν τη χώρα οι πρόωρες εκλογές? Ή πρέπει να ολοκληρωθεί η θητεία για να μπορέσει ο λαός να αξιολογήσει το έργο της εκάστοτε κυβέρνησης? Δεν έχουμε θέμα ως κόμμα, το έχουμε πει επανειλημμένα, με τις εκλογές. Δεν είμαστε εμείς που θα τις αποφασίσουμε τις εκλογές. Οι εκλογές αποφασίζονται κάθε φορά σταθερά από τις κυβερνήσεις και να είστε βέβαιοι ότι οι εκλογές θα αποφασιστούν όταν θα εκτιμήσουν ό,τι συμφέρει περισσότερο την κυβερνητική πλειοψηφία. Το παράθυρο των εκλογών για Φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, νομίζω είναι ορθάνυχτο, το συζητάνε όλοι πια. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Εμείς ως κόμμα είμαστε έτοιμοι. Όμως αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο, ξέρετε, είναι το εξής. Δεν πρέπει να κάτσει με σταυρωμένα χέρια να περιμένει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Μπορεί να γίνουν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν και τον ερχόμενο Απρίλιο ή Μάιο. Θα πρέπει να οργανώσει την πάλη του, τους αγώνες του, για αυτά, για τα καθημερινά του ζητήματα, που είναι ζητήματα πια επιβίωσης, ξέρετε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, όλη αυτή η εκλογολογία που έχει ανάγκη μερικούς μήνες. Εάν άκουγαν αυτή την εκλογολογία και περίμεναν πότε θα γίνουν οι εκλογές, οι εργαζόμενοι στη Λάρκο αυτή τη στιγμή θα είχαν απολυθεί. Οι εργαζόμενοι στην Κόσκο δεν θα είχαν υπογράψει αυτή τη συλλογική σύμβαση που βοηθάει πάρα πολύ τις εργασιακές τους συνθήκες και αυξάνει τους μισθούς. Οι εργαζόμενοι στην E-Food με τα μηχανάκια, τα παιδιά αυτά, που τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ, δεν θα είχαν νικήσει σε έναν αγώνα που αφορούσε την εργασιακή τους κατάσταση, στο να πληρώνονται ως μισθωτοί και όχι ως δήθεν συνεργάτες, όπως θέλαν να τους παρουσιάσουν. Θέλω να πω ότι οι εκλογές, όταν θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν, πρέπει να αξιοποιηθούν από το λαό. Και πρέπει να ενισχύσει αποφασιστικά το ΚΚΕ, να είναι ισχυρό μέσα στη Βουλή, γιατί η φωνή του ξεχωρίζει από τους άλλους. Τα πράγματα τα λέει με το όνομά τους και μιλάει πάντα καθαρά. Και τα προβλήματα του κόσμου που είναι έξω και παλεύει στην κοινωνία και υποφέρει και τα βασανίζεται, τα μεταφέρει μέσα στη Βουλή και μαχητικά τα διεκδικεί. Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει ταυτόχρονα να εξελίσσονται και οι αγώνες. Και αν θέλετε, έχουμε θετικά δείγματα.
Έχουμε παραδείγματα θετικά εκλογών, όπως είναι οι θετικές εκλογές, όπου μετά από δεκαετίες ήμουν εγώ νεαρός. Τότε δεν ήμουν φοιτητής, βέβαια, ήμουν νεαρός, θυμάμαι. Η πανσπουδαστική ξανά έγινε πρώτη δύναμη. Βλέπουμε τη μεγάλη επιτυχία που είχε η συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ εκεί, στον Τρεά ήταν. Ναι. Και το φεστιβάλ τώρα εδώ στον Πειραιά. Και το φεστιβάλ. Έχουμε το, και σχετική διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Μιλήσει και ο κύριος Κουτσούμπας. Συνεπώς, εμείς δεν περιμένουμε, ξέρετε, δεν είμαστε σαν τα άλλα κόμματα να περιμένουμε τις εκλογές, αν και όποτε γίνουν τις εκλογές, θα τα αποφασίσει το επιτελείο. Πάντως το φεστιβάλ το φέρνετε νωρίτερα, που σημαίνει ότι εξετάζεται το σενάριο πρώτων εκλογών. Προφανώς τα λαμβάνουμε όλα υπόψη μας κι εμείς, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πολύ πιθανό να γίνουν οι εκλογές σε μερικούς μήνες. Μάλιστα. Αλλά όμως αυτό δεν μας εμποδίζει από το να οργανώνουμε και τους αγώνες και την πάλη του λαού και των εργαζομένων. Κύριε Δελή, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ναι. Με την Τουρκία υπάρχει μία όξυνση. Σήμερα πάλι γράφανε εκεί για την Ψέριμο, που κακώς οι Έλληνες έχουν βάλει στρατό και ότι καταλάβουμε τουρκικά νησιά. Το όξυνση ίσως είναι και πολύ ήπιος. Πολύ ήπιος. Λοιπόν, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι μπορεί να πάξει ένα θερμό επεισόδιο ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πείτε την άποψη του κομμάτου σας και πώς νομίζω ότι μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα, αν μπορεί να λυθεί. Βεβαίως. Δείτε, η περιγραφή του προβλήματος είναι αυτή που είπατε. Όμως, αν το δούμε διαχρονικά, όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, θα δούμε με κλιμάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων, των διεκδικήσεων δηλαδή της τουρκικής άρχουσας τάξης, έτσι όχι του τουρκικού λαού, να μην τα μπερδεύουμε, εμείς τουλάχιστον δεν τα μπερδεύουμε, μια κλιμάκωση και μια ένταση και μια αύξηση της επιθετικότητάς τους απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και εσχάτως και απέναντι στην ίδια την κυριαρχία, την εδαφική κυριαρχία της χώρας μας από την ώρα που φτάνουν να αμφισβητούν ακόμα και την κυριαρχία ελληνικών νησιών. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Το θέμα δεν είναι να το βλέπουμε αυτό και να το περιγράφουμε. Το θέμα είναι να το εξηγήσουμε. Και να εξηγήσουμε ότι αυτό βεβαίως είναι μια επιλογή της τουρκικής αστικής τάξης, η οποία αισθάνεται ισχυρή και αναπτύσσει μια τακτική, εν πάση περιπτώσει, και μια συμπεριφορά ηγεμονική. Αλλά όμως όλα αυτά γίνονται με την ενθάρρυνση, όχι με την ενοχή. Εγώ θα έλεγα και με την ενθάρρυνση και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι το μόνο που ψελίζουν, όταν το ψελίζουν, είναι το βρύτετα, είναι κάτι κυρώσεις αστείες πραγματικά, αν μιλάμε για κυρώσεις, όχι για χάδια. Κυρώσεις άμα θέλει η Ευρώπη κάνει, παίρνει, ας πούμε, τι γίνεται στην Μετροσία. Μα δεν το κάνει, το θέμα δεν είναι αν θέλει, το θέμα είναι ότι δεν θέλει και δεν το κάνει. Και όλο αυτό, ξέρετε. Γιατί δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα τώρα. Γιατί είναι επιλογή των λεγόμενων Ευρωατλαντικών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, η Τουρκία πάση θυσία να μείνει αντιστρωμένη στο δυτικό στρατόπεδο, γιατί κοιτάει και προς την άλλη μεριά, κοιτάει προς το άλλο στρατόπεδο, το ευρωασιατικό. Μιλάμε για τη Ρωσία και κυρίως και για την Κίνα. Προκειμένου λοιπόν να κρατηθεί η Τουρκία, να αντιστρωθεί η Τουρκία, αν θέλετε, στο δυτικό στρατόπεδο, οι δυτικοί είναι διατεθειμένοι και τις κάνουν όλα τα χατήρια, τις κάνουν και τα στραβά μάτια της, την αφήνουν να εισβάλλει και αυτή στη Συρία, να έχει εισβάλλει στην Κύπρο. Ξέρετε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα της Κύπρου είναι μια ανεπίτητη σύγκρουση. Δεν έχει το χαρακτήρα εδώ και μερικά χρόνια, δεν έχει το χαρακτήρα της. Κύριε Δελή, μας έμεινε λιγότερο από ένα λεπτό, αν θέλετε. Είναι λοιπόν, θέλω να πω ότι η Τουρκία βρίσκει και τα κάνει. Έχει γερές πλάτες και γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε ότι θα πρέπει η χώρα μας, και το λέμε στο λαό κυρίως, να δει τη σχέση της με την Τουρκία έξω από αυτό το ευρωνατοϊκό πλαίσιο. Το ευρωνατοϊκό αυτό πλαίσιο εν τέλει δεν βοηθάει τον ελληνικό λαό, ούτε τον τουρκικό λαό βοηθάει. Βοηθάει τις αστικές τάξεις των δύο χωρών και εν πάση περιπτώσει οδηγεί και σε καταστάσεις οξυμένες όπως τώρα, με την απειλή ή με τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου. Αυτό λέμε εμείς. Μακριά από το ΝΑΤΟ λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουν οι λαοί
να δούνε προκοπή και να ζήσουν φιλικά και ειρηνικά μεταξύ τους. Κύριε Γιάννη Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Και εγώ. Γεια σας.